Δύο λόγια για τη φετινή πορεία της ομάδας σου. Φετινή πορεία έχει σκαμπανεβάσματα, αλλά καταφέραμε το στόχο μας. Ο στόχος μας ήταν να μείνουμε, να φτιάξουμε ένα κορμό για του χρόνου και του χρόνου να κάνουμε ένα βήμα παραπάνω, όπως κάνουμε κάθε χρόνο. Ένα βήμα παραπάνω κάθε χρονιά και το πετύχαμε. Είμαστε ικανοποιημένοι. Η ικανοποιητική πορεία θεωρείς δηλαδή της ομάδας φέτος. Ναι, είναι πάρα πολύ ικανοποιητική. Ήταν αυτό που θέλαμε. Σίγουρα μπορούσαμε να πάμε καλύτερα, αλλά επειδή ήταν η πρώτη μας χρονιά και είμαστε μια άπειρη ομάδα, ήταν λογικό να έχουμε κάποια κακά αποτελέσματα λόγω απειρίας. Δύο λόγια για το σημερινό παιχνίδι και για την νίκη της ομάδας που κατά πάσα πιθανότητα φέρνει και την παραμονή. Συγχαρητήρια καταρχήν σε όλα τα παιδιά για αυτή την πολύ δύσκολη χρονιά που είχαμε καθ' όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος. Δώσαμε και το καλύτερό μας σε αυτό, όλη μας την ψυχή. Και στο τέλος δικαιωθήκαμε, αν όντως και τα αποτελέσματα είναι όπως γνωρίζουμε. Τέλος καλό, όλα καλά. Τώρα για του χρόνου βλέπουμε μια καλή προσθήκη του καλοκαιριού. Πιστεύω ότι η ομάδα του χρόνου θα φανεί ακόμα πιο δυνατή σε αυτό το δύσκολο πρωτάθλημα της Β' κατηγορίας. Γιατί θεωρείς ότι η Θεία κινδύνευσε με υποβιβασμό φέτος? Για μας ήταν περίεργη χρονιά. Δεν ενισχυθήκαμε όπως θα έπρεπε στην αρχή. Υπήρχαν κάποια προβλήματα. Στην πορεία όμως τα βρήκαμε ποια ήταν. Και το Γενάρη κάναμε προσθήκες, μεταγραφές καλές, οι οποίες βοηθήσαν ουσιαστικά στην παραμονή της ομάδας.